Κύριε Αποστόλου, εκεί στην ΕΔΕΚ παρακολουθείτε το τι κάνουν τα μεγάλα κόμματα για προεδρικές και προσπαθείτε να δείτε προς τα που θα κινηθείτε ή ακόμη. Κύριε Κυριάκου, καταρχήν οφείλω να πω ότι δεν άλλαξε τίποτα από την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το κόμμα πριν από τις γιορτές, ότι ούτε συναντήσεις είχαμε, ούτε διαβουλεύσεις είχαμε το διάστημα το οποίο πέρασε, ούτε τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ έχουν συζητήσει ποτέ το θέμα προεδρικών εκλογών. Η θέση μας ήταν, όταν ανοίχθηκε το θέμα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ήταν πολύ γρήγορα να συζητήσουμε αυτό το θέμα και χρονικά οφείλω να σας πω ότι η ΕΔΕΚ θα αποφασίσει μετά τον Μάρτιο σίγουρα για το ποια θέση θα έχει και ποιον υποψήφιο ή υποψήφια θα στρίξει τις προεδρικές. Άρα περιμένετε να δείτε τι κινήσεις θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι και θα κινηθείτε εκ του ασφαλούς. Όχι, καταρχήν θα συζητήσουμε στα συλλογικά όργανα, θα συζητήσουμε με τα μέλη μας, με τα στελέχη μας για το ποια κατεύθυνση την οποία πρέπει να έχει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές. Δεν μας αφορά πρωτίστως το τι θα πράξουν οι άλλοι. Προφανώς είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μπαίνει νομίζω σε όλες τις συζητήσεις συλλογικών οργάνων το με ποια στρατηγική κατεβαίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα στις προεδρικές εκλογές. Αλλά κύριο λόγο για μας είναι μέσα από αυτές τις εκλογές να αφουγκραστούμε τα στελέχη μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και βάσει των δικών μας στρατηγικών και προτάσεων και πολιτικών θέσεων να καταρτήσουμε και αν είναι εφικτό και συνεργασίες για να οδηγηθούμε στις προεδρικές εκλογές. Οπότε πρώτιστο για μας είναι να γίνουν οι συζητήσεις στα συλλογικά όργανα του κόμματος οι οποίες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, κύριε Κυριάκο. Μάλιστα. Πάμε στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και να πούμε εμείς οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει τίποτε πιο πιστικό από την επιχειρηματολογία την οποία κατάθεσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος εχθές στη Βουλή. Το αν έχει δικαίωμα η Βουλή να μειώνει φορολογίες, το αν είχε λόγο η κυβέρνηση να αναπέμψει την νομοθεσία. Νομίζω η επιχειρηματολογία εχθές που χρησιμοποίησε ο κύριος Γεωργιάδης αδειάζουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Αλλά κύριε Κυριάκου, επειδή νομίζω ότι ό,τι έγινε χθες είναι γνωστό, εγώ θέλω να πω και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Επειδή η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα της σοβαρότητας, της συνέντευξης του διαλόγου και επειδή πολλές φορές η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκαν τη συνένεση, την συνεργασία, να πάρουμε τον τόπο μπροστά μέσα αν θέλετε, κοινές αποφάσεις και της Βουλής και της εκτελεστικής εξουσίας. Νομίζω το μήνυμα το οποίο πρέπει να πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από την εχθεσινή ομόφωνη ομόφωνη μη αποδοχή της αναπομπής είναι ότι πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις. Και να κάνει δεύτερες σκέψεις για τον εξής λόγο. Εμείς περιμέναμε από την κυβέρνηση, αν διαφωνεί με την πρόταση της Βουλής για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, να έρθει ενώπιον της Βουλής με προτάσεις, με θέσεις. Από τη στιγμή που είναι κοινά αποδεκτό ότι ο Κύπριος καταναλωτής των οικοκυριών και επιχειρήσεις πληρώνουν ένα από τα πιο ακριβώς λογαριασμούς ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αρκεί μόνο να έρχεται η κυβέρνηση και να μας λέει ότι δεν αποδεχόμαστε τη μείωση στο ΦΠΑ. Πρέπει να έρθει με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για να μας πει ποια είναι η δική της θέση, για να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και να ανακουφίσουμε τις επιχειρήσεις. Εμάς η θέση μας είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να λάβει το μήνυμα σοβαρά από την συνεδρία χθες της Βουλής. Εμείς τον καλούμε να υπογράψει την νομοθεσία, έστω και σήμερα, και να την αποδεχτεί και να έρθει με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας, αλλά νομίζω και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αν έρθει η εκτελεστική εξουσία για να συζητήσουμε είτε το χρονικό πλαίσιο για το πότε θα είναι αυτός ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ή εναλλακτικές προτάσεις για να δούμε πώς μειώνουμε αυτό το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη που θα είναι αποδεκτή και από την Βουλή αλλά και από την εκτελεστική εξουσία, νομίζω ότι θα βρούμε λύσεις. Με συθελισμούς όμως και με τέτοιες συμπεριφορές, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που η ίδια η κυβέρνηση, τουλάχιστον λεκτικά, έχει εδώ και πολλά χρόνια βάλει στο τραπέζι, ότι θέλει μέσα από διάλογο, συνένεξη και συγκλήσεις να παίρνουμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω αν η κυβέρνηση μένει πάνω σε αυτή τη διαχρονική, τουλάχιστον λεκτική τοποθέτηση, πρέπει να πάρει τα μηνύματα από την χθεσινή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν θέλουμε πραγματικά να πάρει, πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
Διαρωτούμε τι θα ακούμε δύο μήνες πριν τις προεδρικές. Πάμε στον κύριο Αποστόλου. Ελάτε, κύριε Αποστόλου, χαριτολογώντας το είπα. Ελάτε. Γι' αυτό, ναι. Κύριε Κυριάκου, μου θεωρούμε ότι το θέμα προεδρικών εκλογών ανοίχτηκε πολύ πολύ νωρίς και το άνοιξε το κυβερνό κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Για εμάς τα ζητήματα πολιτικής, τα σοβαρά ζητήματα πολιτικής που έχουν και όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε και το θέμα των προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Ξέρετε, ακούστηκε πολλές φορές από τον Υπουργό Οικονομικών ότι η Βουλή χωρίς σοβαρότητα θα στερήσει από το κράτος 72 εκατομμύρια τον χρόνο με τη μείωση αυτή του ΦΠΑ. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, γιατί μπορεί να μην είμαι οικονομολόγος, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζονται βασικές ακαδημαϊκές γνώσεις οικονομικών για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Αν αύριο, κύριε Κυριάκου, γίνει αποδεκτή πρόταση στην αντιπολίτευση και για κάποιους μήνες μειωθεί το ΦΠΑ από το 19% στο 9%, τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα εισπράξει το κράτος από αυτή τη διαφορά θα χαθούν και από κράτος, δεν θα μπουν ξανά στην οικονομία. Ένας καταναλωτής, δηλαδή, αν κερδίσει 50 ή 100 ευρώ από τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα πάει να αγοράσει κάποιες άλλες υπηρεσίες, δεν θα επιστρέψουν αυτοί οι φόροι άμεσα ή έμμεσα. Η επιχείρηση, η οποία θα του δώσει κάποια λεφτά, δεν θα τα βάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης της, δεν θα προσλάβει προσωπικό, δεν θα αναπτύξει την επιχείρηση της. Δηλαδή, είναι με αυτή την λογική την οποία και αυτά τα επιχειρήματα τα οποία η κυβέρνηση θα αντιταχθεί αυτού του δίκαιου, θεωρούμε, αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μείωση την έχει ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος στην Κύπρο, την έχει ανάγκη το κυπριακό νοικοκυριό, και κάνουμε μια τελευταία κλίση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρθει τουλάχιστον να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να ανακουφίσουμε τους Κύπρους καταναλωτές και να μην συμπεριφερθεί έτσι τελικά, από τη στιγμή που πλέον έχει απέναντι του μια ομόφωνη απόφαση από το Κυπριακό Κοινοβούλιο.